Μαθαίνουμε κι αλλιώς. Τα γράμματα. Στο προηγούμενο επεισόδιο γνωρίσαμε την τέχνη που ανέπτυξαν οι Έλληνες κατά τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα γράμματα. Αυτή την περίοδο οι ποιητές δεν ασχολούνται με τους ήρωες και τα κατορθώματά τους στον πόλεμο όπως γινόταν παλαιότερα. Δεν τους απασχολούν τα περασμένα. Πιο πολύ τους ενδιαφέρει η καθημερινή ζωή των ανθρώπων και τα προβλήματά της. Ο Εσίωδος, ένας μεγάλος ποιητής, προσπαθεί με τα ποίηματά του να διδάξει τους ανθρώπους. Αυτό το είδος ποίησης ονομάζεται διδακτική. Στο έργο του «Έργα και ημέρες» μιλάει για τον αδερφό του, τον Πέρση, ο οποίος ήταν τεμπέλης και του άρεσε να διασκεδάζει συνέχεια. Προσπαθεί με το ποίημα του να του δώσει συμβουλές και να τον διδάξει πώς θα γίνει τίμιος και εργατικός. Ένα άλλο είδος ποίησης που αναπτύχθηκε ήταν η λυρική. Ονομάστηκε έτσι γιατί τα ποίηματα τα συνόδευαν παίζοντας λύρα. Τα ποίηματα αυτά είναι μικρά και μιλούν για τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων. Ο αγώνας που έκαναν οι άνθρωποι για να τα βγάλουν πέρα με τις καθημερινές ανάγκες τους προβλημάτισε. Κάποιοι ασχολήθηκαν με θέματα που δεν μπορούσαν οι ίδιοι να καταλάβουν, όπως πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Αυτοί ήταν οι φιλόσοφοι. Άλλοι θέλησαν να γράψουν για τα περασμένα, για να μην ξεχαστούν, και έτσι σιγά σιγά άρχισε να δημιουργείται η ιστορία.